Κυρίες και κύριοι, άλλη μια πρεμιέρα, άλλο ένα Perks View μετά από πολύ καιρό. Είμαστε ξανά κοντά σας, Μίτιας Βόλκ, Παπαπίκος. Και έχουμε έρθει για να σχολιάσουμε και να πούμε την γνώμη μας σχολιασμός για το Joker 2. Πολύ εντό Joker 2, το έλεγα πάντα. Joker the sequel. Πώς το λέει τελικά, η τρέλα. Τρέλα για 2. Τρέλα για 2, μπράβο. Joker τρέλα για 2. Η δομή θα είναι η εξής: να μιλήσουμε χωρίς spoilers στην αρχή, όπως κάνουμε πάντα. Θα προχωρήσουμε σε κάποιες σκέψεις για την ταινία. Εγώ θέλω να πω ποιος έχει σαν target audience, τι θέλει να βγάλει, ας πούμε, σαν ταινία. Δεν ξέρω αν το θεωρούμε spoiler. Και μετά να περάσουμε σε spoilers. Να ξεκινήσουμε με το να πούμε ότι είναι ένα direct sequel του 1. Ναι. Που ξεκινάει από την ώρα που στο 1 τον έχουν πιάσει και είναι φυλακή. Τώρα θα αναφέρουμε spoilers. Για το 1 θα μιλήσουμε με spoilers. Εντάξει. Τον έχουν πιάσει, δηλαδή, είναι φυλακή και από εκεί πρέπει να έχεις δει το 1 για να πας να δεις το 2. Άμα δεν έχεις δει το 1, τι κάνεις εδώ? Ναι. Φεύγεις. Αυτό ουσιαστικά, αυτό που είπες πριν, ότι για ποιους είναι αυτή η ταινία, γνώμη μου, είναι ότι είναι για music files. Είναι για μουσικόφιλους. Είναι, ρε, είναι. Έχει πολύ στοιχεία musical μέσα, όπως το περιμέναμε ότι θα έχει. Mm. Πάει να πιάσει και να χτυπήσει, ας πούμε, να χτυπήσει. Πάει να κάνει sequel σε μια ταινία η οποία αγαπήθηκε πολύ από πολλούς. Εντάξει, το Joker το 1 αγαπήθηκε πάρα πολύ και δικαίως να πω. Ας είναι, ας πούμε, λένε ότι είναι αντιγραφή του Taxi G, ok. Ναι. Αντιγραφή του Taxi G με ένα καινούριο χαρακτήρα. Με ένα χαρακτήρα, ναι, που είναι προσβάσιμο παντού. Τη γνώμη μου, αν θέλεις, είναι και καλύτερο από το Taxi Driver. Ναι, είναι πιο μοντέρνο, ρε φίλε. Ναι, πιο μοντέρνο. Είναι πιο μοντέρνο. Και πιο προσεγμένο. Θα μου πεις, αν δεν υπήρχε το Taxi Driver, θα ήταν τόσο καλό? Δεν το ξέρω. Αλλά γενικά θεωρώ ότι είναι καλύτερο. Έχοντας δει το 2 τώρα, ας πούμε, μπορείς να απαντήσεις αν θα ήταν τόσο καλό. Αλλά αυτά είναι για μετά. Εγώ πιστεύω ότι η ταινία είναι heavy musical. Έτσι, heavy musical, δηλαδή δεν θα πας να δεις αυτό το πολύ πολύ σοβαρό κλίμα που είχε η πρώτη. Όχι. Έχει σοβαρό κλίμα, αλλά πλέον τα βλέπουμε πιο πολύ τα πράγματα μέσα από τα μάτια του Arthur. Ναι. Και το αστείο είναι ότι εγώ δεν, εμένα δεν μ' άρεσε ένα musical. Το μόνο musical που έχω δει. Εμένα δεν μ' άρεσε το musical. La La Land. Το La La Land μ' άρεσε και. Ναι, μπορεί να έχω δει 2-3 ρε φίλε ακόμα. Έχεις δει όλη την Disney, ρε μαλάκα. Ναι, αλλά είναι άλλη φάση musical αυτά. Εντάξει, δεν θεωρούνται musical, αλλά ρε φίλε έχουν. Έχουν το ίδια στοιχείο που, ναι, κάθε 10 λεπτά θα παίξει τραγούδι. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, musical σίγουρα είναι. Πώς λέγεται, ρε μαλάκα, το Encanto. Είναι. Το Encanto είναι musical. Όποιο animated πάει για καλύτερο τραγούδι στο Oscar είναι musical, φίλε. Όμως θα σου πω το εξής στη φάση του musical, τώρα που μιλάμε χωρίς spoilers. Όποτε ξεκινούσε να τραγουδήσει κάποιος, ξεφυσούσα, βαριόμουνα. Αλλά το τραγούδι που λένε, στη φάση που το λένε, πιστεύω ότι έχει σημασία στην ιστορία. Ναι, έχει. Έχει σημασία. Έχει σημασία στην ιστορία σαν σκηνικό, πως το έχει θέσει, το τι κάνει αυτός που τραγουδάει. Και μετά εγώ το βλέπω σαν σκηνή. Δεν το βλέπω σαν, ναι, 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 μια σκηνή musical. Αυτό προσπαθεί να αυτό κάνει. Αυτό είναι το σύντομο. Εμένα σύντου μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ίσως, με κούρασε λιγάκι, αλλά μου άρεσε. Δηλαδή, του έδωσε κάτι παραπάνω για μένα. Ναι, ναι, ναι. Το έδωσε αυτό το σουρεαλισμό, ρε φίλε. Θα σκύπαρες κανένα τραγούδι εσύ? Θα σκύπαρες ότι δεν θέλω να το δω αυτό? Όχι. Δεν δίνει τίποτα? Όχι. Και εγώ αυτό νιώθω, ότι όλα τα τραγούδια δίνουν κάτι. Κοίτα, δεν έχω δει το La La Land. Αλλά από την κλασική, ξέρω εγώ, συνταγή του musical, που απλά στο χώρο που βρίσκεσαι ξεκινάει και διαδραματίζεται ένα βίντεο κλιπ. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Όχι, όχι. Δεν είναι. Δηλαδή, βλέπεις κάτι άλλο. Δίνει δηλαδή στην όλη υπόθεση της ταινίας. Είναι γιωμένο, ρε φίλε. Αν θα μπορούσαμε να πούμε το Joker το πρώτο ότι είναι ταινία με χαρακτήρες κόμικ, εγώ για το 2 δεν μπορώ να το πω αυτό. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω και το 1 και το 2. Απλά είχε, ρε φίλε, την. Πώς να το πω, τη γαρνιτούρα του σούπερ χείρου. Άμα δεν το λέγανε, ρε φίλε, Τζόκερ, και το λέγανε Μάκι, δεν θα άλλαζε κάτι. Δεν θα το βλέπαμε, ρε. Ναι, δεν θα το βλέπαμε. Δεν θα το βλέπαμε. Θα το βλέπες, ρε φίλε. Εννοώ ότι μπορεί να μην το βλέπει τόσος κόσμος. Ναι. Θα το έβλεπες όμως. Δηλαδή και θα ήταν εξίσου καλό. Δεν έχει να κάνει με το ότι ήταν ο Τζόκερ. Το ίδιο ισχύει και για το 2. Ναι, οκ. Okay. Δεν έχει σημασία αυτό ότι είναι ο Τζόκερ. Αυτό είναι η διαφορά τώρα πλέον που το. Ναι, ναι. Που μπορούμε να κατα. Ρε φίλε, τελειώνει το 1. Ωραία, και λες. Το γέλιο του δεν είναι πολύ φρικαρισμένο. Ναι. Είναι ένας άλλος Τζόκερ. Είναι ένας Τζόκερ που δεν έχει γίνει ακόμα Τζόκερ. Εντάξει, δεν είναι σαν αυτούς που έχουμε μάθει. Είναι ένας γιωμένος, είναι ο Τζόκερ που γεννήθηκε, τον γέννησε το η κοινωνία. Για το ένα. Ναι. Τον γέννησε η κοινωνία κτλ. Και λες, αφού θα έχει sequel σίγουρα, στο sequel θα γίνουν όλα. Και υπήρχε αυτή η τέτοια
με τη διαφορά ηλικίας του Batman, ρε, του Bruce και του Arthur. Και λέγαμε πώς είναι δυνατόν. Απαντιούνται αυτά τα ερωτήματα στο 2. Ωστόσο, να σου πω για μένα. Ναι. Νομίζω ότι το 1 τελειώνει και είτε έχει sequel είτε δεν έχει, δεν με νοιάζει. Είδα μια ιστορία. Ωραία. Το ότι περίμενε ο κόσμος sequel, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ απλά πήγα και το είδα, ok, είναι sequel, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν θα είχε και πώς θα το εξέλιξε. Οπότε πηγαίνοντας με αυτό το μυαλό, ίσως ήταν και αυτό που με έκανε να έχω μια διαφορετική οπτική για την ταινία. Δεν περίμενα να δω κάτι σε συνέχεια του πρώτου, αλλά κάτι μεμονωμένο. Ασχέτως που είναι direct sequel. Αυτό. Εγώ πιστεύω στις ερωτήσεις αυτές και στις προσδοκίες που είχε το κοινό για ένα sequel, δίνει απάντηση στα πάντα ο Todd, σκηνοθέτης, Todd Phillips. Δίνει απαντήσεις στα πάντα, απαντήσεις οι οποίες ή θα σε ξενερώσουν, ναι, ή θα πεις ναι. Okay. Okay, έχουμε να κάνουμε κάτι καινούριο και μ' αρέσει. Εγώ για την ιστορία, επαφή με τον Joker έχω από ό,τι ξέρουμε από του Nolan, ό,τι ξέρουμε από Hamill μέσα στη σειρά που βλέπαμε τις τσιρικάδες και από αυτά εδώ τα δύο. Από αυτά εδώ. Εντάξει, δηλαδή είναι ο ψυχωτικός Joker. Και εμένα δεν μου άρεσε ο Joker που είχαμε δει στο Suicide Squad. Γιατί ήταν κάτι ντεμή. Ο Joker που είδαμε τώρα, μ' αρέσει. Έχω παράπονα, στα οποία θα περάσουμε μετά. Αλλά μ' αρέσει. Σαν μια γενική εικόνα, δεν είναι μια ταινία που θα πεις δεν τη βλέπω. Ναι. Να τη δεις. Εντάξει, για τη μουσική, επειδή είπα πριν ότι είναι για μουσικόφιλους, η μουσική είναι τέλεια. Γενικά ο ήχος είναι πάρα πολύ καλός. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Υποκριτικές, πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες. Ίσως όχι στις τάξεις του πρώτου, νιώθω αλλά πολύ ωραίες. Νιώθω ότι η ταινία δεν το ήθελε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν το έγραψε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πολύ καλή. Όλοι τους. Τραγούδια. Αν τραγουδούσαν οι δυο τους, έχουν φωνάρες και οι δύο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλό στο οποίο θέλω. Ξέρεις τι μου αρέσει. Το ότι τον βλέπω σε διάφορες ταινίες και δεν κάνει αυτό που μου τη σπάει σε πολλούς τοπίους που έχουν μία ρε φίλε φόρμα. Παίζουν έτσι. Είναι αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που τον βλέπεις τον Boosty παίζει κάτι διαφορετικό ρε μαλάκ. Είναι πολύ καλός, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και στο 1 και στο 2. Η ταινία σκηνοθετικά είναι καλή, όπως την πρώτη. Σεναριακά στους διαλόγους του και σε αυτά, όποτε έχει διάλογο. Εγώ κρεμόμουν από τα λόγια τους, ήθελα να δω τι θα πούνε, τι θα κάνουν. Απλά είναι αυτό το πράγμα. Είναι κάτι πολύ καινούριο στην ομπρέλα του Τζόκερ, ρε φίλε. Ναι. Νιώθω εγώ αυτό νιώθω, κατάλαβες. Okay. Και ο Πούστης νιώθω ότι έπαιζε με αυτό. Ήξερε ότι. Γιατί εμείς όταν τελειώσαμε το πρώτο, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που λέγαμε είναι ότι δεν ακούσαμε το γέλιο του. Ήταν πάντα ένα γέλιο πολύ εσωτερικό, ναι, σαν να μην ήθελε να το βγάλει και λέμε, γιατί δεν το βγάζει έξω. Και έχει παίξει με όλες αυτές τις προσδοκίες που έχεις. Θα σε παίξει, μάλλον. Θα σε παίξει. Καλός ή κακός. Θα το βασίσει το τέλος αυτό, εσύ. Θες να πάμε τώρα να μιλήσουμε για το τι έχω αποφασίσει εγώ. Φιλαράκο, εσύ που βλέπεις τώρα και δεν έχεις κάνει ούτε subscribe, ούτε like, κάντα ρε μαλάκα. Δεν πάθεις κάτι ρε φίλε. Κάντα και πάμε στα spoilers. Θα μιλήσουμε εφόλης της ύλης. Ξυπνάει. Εφόλης της ύλης για την ταινία. Ετοιμάζω ρε, δωμώ τη σκέψη μου για να βγει ένας ωραίος λόγος. Να πούμε τι πιστεύουμε ότι συμβαίνει, πώς πιστεύουμε θα συνεχιστεί, αν συνεχιστεί, τι θα γίνει. Μπορεί να μην το συνεχίσει. Μαλάκα, ξέρεις τι είναι αυτήν την ταινία. Έλα, μπούμε spoiler με το κεφάλι βουτιά. Ξέρεις τι είναι αυτήν την ταινία. Ένα κολοδάχτυλο του Τόντερ, μαλάκα. Είναι ένα κολοδάχτυλο του Τόντερ. Σε όλους τους φαντς που θέλουν να δουν τον Τζόκερ να γίνεται Τζόκερ. Σε γαμάει απλά, ρε. Ναι, καταλαβαίνεις τι κάνει. Σου λέει. Ναι, αλλά εμένα μου άρεσε το πώς το έφτιαξε, ρε φίλε. Ναι, ρε μαλάκα. Γιατί ξέρεις τι, το πέρασε πάρα πολύ ωραία όταν σου λέει, φίλε, εγώ δεν είμαι ο Τζόκερ. Και σου έχει δώσει το τυράκι από πριν ότι είμαι έγκυος. Που εντωμεταξύ το αμφισβητείς κιόλας. Γιατί λες, αυτή του έχει πει τόσα ψέματα. Αυτό γιατί να είναι αλήθεια. Ωραία, ωραία. Εσύ το αμφισβητείς πάντα ότι είναι έγκυος. Αυτός είναι ο σκοπός της. Εγώ περίμενα να δω τρελές, περίμενα να δω να αρχίσει να σκοτώνει. Περίμενα να δω ότι θα βγει έξω, θα αρχίσει να κάνει στρατό. Θα αρχίσει να. Έχει και μια σκηνή, μαλάκα. Εγώ πώς την πήρα αυτή τη σκηνή. Όταν είναι στο λεωφορείο και δοκιμάζει γέλια. Δοκίμαζε γέλια, έτσι κατάλαβα εγώ. Έκανε χαχά και λέγε, όχι, αυτό μου άρεσε. Και μετά γέλαγε και έκανε. Και λέω, okay. Τώρα στο μαλάκα. Λεωφορείο. Στο λεωφορείο ή πήγαινε ή ερχόταν στη δίκη και λέω, μαλάκα, εδώ είναι. Θα μας δώσει γέλιο. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Ένα αυτό. Δεύτερον, βγαίνει και σου λέει, ναι, δεν είμαι ο Τζόκερ. Εγώ δεν είμαι ο Τζόκερ. Δεν μπορώ να το συνεχίσω αυτό. Σκοτώνει κανένα στο δύο. Ο ίδιος. Όχι. Νομίζω όχι, ρε φίλε. Όχι, δεν σκοτώνει. Δηλαδή, ό,τι έχει κάνει στο ένα, στο δύο, στο ακυρώνει. Και δεν το λέω για κακό. Δεν το λέω για κακό. Το λέω ότι έχει φτιάξει ένα Τζόκερ, χαρακτήρα δικό του και λέει, αυτός είναι ο δικός μου Τζόκερ. Ναι, αυτό είναι. Κατάλαβε. Το όνομα πήρε απλά, ρε μαλάκα.
Ναι, και σου λέει ότι εμένα ο Τζόκερ μου είναι απλά άρρωστο. Είναι τρελό. Ναι. Και δεν κάνει τίποτα με αυτή την τρέλα του. Ρε φίλε, σου λέει μάλλον, όχι μάλλον, δεν ξέρουμε, αλλά τέλος πάντων, ότι ο γιος του θα είναι ο Τζόκερ και μάλλον η Χάρλεϊ θα τον ονομάσει Τζόκερ. Απλά το θέμα είναι ότι χαλάς, βασικά δεν το χαλάς ακριβώς, δηλαδή ο ρομαντισμός του Τζόκερ με τη Χάρλεϊ Κουίν που υπάρχει στην ιστορία των κόμιξ, θα υπάρχει στο universe του Τοντ ως μητρική αγάπη, ίσως. Θα είναι ωραίο, μαλάκα. Εγώ δεν πιστεύω να το συνεχίσει αυτό. Δεν πιστεύω να δούμε άλλο Τζόκερ, δηλαδή. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά άμα συνέχιζε αυτό, θα ήταν. Τι ξέρω, μαλάκα. Φαντάσου τώρα, ας πούμε, συνέχεια σε αυτό που είπες. Να έβγαζε η Χάρλεϊ έναν άλλο Τζόκερ και με το να είναι αυτή η κακή μάνα. Όπως ήταν η κακή μάνα του Άρθουρ σε αυτόν. Και να γίνεται ένα πράγμα τέτοιο. Ναι. Στο μυαλό μου, κατάλαβες. Η μάνα του, ο Φλεκ, η Χάρλεϊ, ο γιος του. Ναι. Οπότε ωραίο. Ναι, εντάξει. Δεν αλλά γράφει σενάριο πάνω σε αυτό. Νομίζω δεν θέλει να γράψει πάνω σε αυτό. Το μόνο original που έχει κρατήσει. Έχει κρατήσει το βασικό ότι ο Τζόκερ είναι μια ιδέα, ας πούμε. Και σου λέει ότι εγώ θα πεθάνω, κάποιος θα το πάρει. Σαν αυτό να μου δείχνει ότι το σέβεται σαν χαρακτήρα. Αλλιώς δεν θα βγάζει δύο ταινίες. Okay. Το σέβεται σαν χαρακτήρα. Απλά δεν ήθελε να πάει με τα νερά μας, φίλε. Πιστεύω ότι ίσως είναι κάτι που ήθελε να κάνει αυτό. Ναι. Περισσότερο. Νομίζω ότι. Πριν κάνει το Joker το ένα, λέει, είχε πει σε κάποια φάση θέλω να κάνω ένα musical. Ας το βάλω στο δύο. Και λέει, οκ, okay, πώς μπορώ να το κάνω, Harley Quinn, οκ, okay, θα τη φέρω, παπ, το παίξε κάπως, το φτιάξε. Ωραίο είναι αυτό. Μ' άρεσε. Ναι, όχι, τα musical κομμάτια είναι πολύ καλά μέσα. Μ' άρεσε. Αυτό που με ενόχλησε, που βέβαια τώρα είναι κακό που το λέω, ρε φίλε, αλλά με ενόχλησε. Είναι ότι βγαίνοντας από το σινεμά, ρε φίλε, ακούω ένα μόνιμο μουρμούρισμα και ένα κλάψιμο το τι πίπα ήρθαμε και είδαμε και σε κούρασε η μουσική. Μα αυτά που σου λέω εγώ. Ρε μαλάκα. Δεν τα καταλαβαίνεις. Όχι, όχι, γιατί φαινόταν ότι ο κόσμος απλά πήγε να δει κάτι mainstream, ρε μαλάκα. Αυτό εμένα με ενόχλησε. Ότι πήγες να δεις κάτι mainstream και δεν στο έδωσε αυτό το mainstream και ναι, σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Θα μου πεις ναι, αλλά θα μείνεις πάντα εκεί, δεν περιμένεις ποτέ τίποτα καινούριο, ρε φίλε. Με ενοχλεί αυτό στην κουλτούρα μας. Όχι ναι, okay, όσο αφορά τη συγκεκριμένη ταινία. Γιατί το παρατηρείς και σε άλλες ταινίες. Δεν πρέπει ο κινηματογράφος και όλη αυτή η σκηνή, το Hollywood και όλα αυτά, να δουλεύουν για σένα, ρε φίλε. Έχουν και προσωπικά κριτήρια, ρε φίλε. Και μπορούν να κάνουν πράγματα που τα γουστάρουν ναι, και, okay, και να το σεβαστούν. Αυτό με αλλάγαμε να κάνεις ένα βήμα πίσω και να δεις την ταινία σαν ιδέα. Μην με κρίνεις επειδή δεν σου δώσω αυτό που ήθελες. Κρίνε με για αυτό που έκανα εγώ. Κατάλαβε. Πώς μετέφερες την ιδέα ναι, που θες ναι, να μεταφέρεις. Ναι, 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 ναι. Εγώ πιστεύω θα υπάρχουν αυτές οι δύο ομάδες. Η ομάδα αυτή που λες ότι δεν είναι το Τζόκερ που θέλει, θα την κράξει τελείως. Και η ομάδα που θα πει ότι αυτός ο Τζόκερ είναι ένας άλλος. Αλλά το άχτι θα το έχω ακόμα μέσα μου, φίλε. Ρε, το ακούω. Γιατί δεν έχω βάλει τον Χωακίν μαλάκα να γελάει έτσι. Μαλάκα, η καλύτερη σκηνή της ταινίας είναι αυτή που ξεκινάει τύπου musical μέσα στο. Στις φυλακές. Όχι στις φυλακές. Στο δικαστήριο. Που, α, ναι, ναι, που ναι, τους σκοτώνει. Ναι, ναι, ναι. Μαλάκα, ήταν σκηνάρα αυτή. Ναι, ναι, ναι. Και έδωσε σε όλη τη φάση το πώς το βλέπει εκείνη τη στιγμή. Και μετά φρικάρει και λέει: η δικηγόρος μου μιλάει για πράγματα που εμένα με ενοχλούν. Δεν θέλω να γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ σκέφτομαι αυτή τη στιγμή που με πιάνει τρέλα μου, σκέφτομαι διάφορα πράγματα, σε διώχνω. Όλο αυτό έδωσε για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να δεις ναι, το μυαλό ναι, 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 ναι. Αυτό ήταν δεν μπορείς να μην το βλέπεις. Αυτό ήταν η fast music. Το θέμα είναι ρε φίλε, άμα ο άλλος ήρθε με αυτές τις προσδοκίες που συζητάμε τόση ώρα και πει ότι όλα αυτά τα musical θα το φτάσουν σε φάση. Ρε δεν ήξερα ότι θα πάει να δει musical, αυτό εμένα με ενόχλησε. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρει, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Το μαλάκα. Λέει, ο Τζόκερ 2. Παντού ήταν, είχε γίνει βούκινο, μαλάκα. Musical 2, τέλος. Γιατί τα συζητάμε τώρα όλα αυτά, ρε μαλάκα, γιατί δεν έχουμε μιλήσει για το τέλος. Παιδιά, στο τέλος ο Άρθουρ πεθαίνει. Έτσι. Χωρίς να έχει κάνει τίποτα ορόσημο. Αλλά he get what he deserves. Ναι, οκ. Okay. Απλά δεν έχει κάνει τα ορόσημα του χαρακτήρα στα comics. Ναι. Κατάλαβες. Δεν έχει κάνει εχθρό τον Batman. Δεν έχει κάνει αυτή την κλίκα υπόκοσμου στην Gotham. Τον ξέρουν απλά σαν ένα είδωλο. Στο τέλος του τον σφάζει ο άλλος και του πατάει τις τσιμπητές και αρχίζει και γελάει. Λέω τώρα θα το ακούσει το γέλιο από αυτόν. Και τι βλέπει το smile το 3, ρε μαλάκα. Και εγώ λέω τώρα αυτό θα είναι ο Τζόκερ. Στο επόμενο. Αυτόν τον έδειχνε συχνά μου. Και μετά ο τύπος αυτό το. Και λέω δηλαδή ρε που στείλει, δεν γίνεται να μας γαμάς παντού ρε μαλάκα. Ήταν έτσι ρε. Έχει κάποια κενά, πολλά κενά μέσα. Δηλαδή κάνει κάτι skips, τα οποία θέλω να μου πεις τι συμβαίνει. Ναι, okay. Δηλαδή το πιάνουνε
ενώ έχει δραπετεύσει και το ένα και το άλλο και δεν γίνεται τίποτα. Και αρχίζω και αναρωτιέμαι αυτό που σου είπα και στο σινεμά. Ότι μαλάκα τα βλέπει, τα φαντάζεται. Ωραία. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα μου πει, μπορεί ο ίδιο να το είχε στο μυαλό του έτσι. Ο Τοντ Φίλιπς. Αλλά ρε φίλε. Δηλαδή, μου κάνει κάποια πράγματα που μου φαίνονται λίγο. Δεν γίνεται να μην του κάναν τίποτα, ρε μαλάκα. Δεν γίνεται την προηγούμενη μέρα επειδή βάφτηκε και κάτι του είπε και το ακούσαν στην τηλεόραση. Τι του κάνανε, ρε. Αυτό, τον βάρεσαν. Εγώ νομίζω ότι το έδειχνε τραγικό γιατί έτσι το έβλεπε ο Τζόκερ, αλλά αυτοί απλά θέλουν να τον ξεβάψουν. Εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν το κόνσεπτ. Για το πιο ακραίο ήταν να τον. Κατάλαβε. Ρε φίλε, δεν νομίζω ότι το κάνανε αυτό. Δεν ξέρω, μάλλον. Αλλά νομίζω ότι το έδειχνε τραγικό. Γιατί όποτε το έβλεπε, προσπαθούσαν απλά να τον αλλάξουν και να τον ξεβάψουν. Αυτό έβλεπε από, από το τέτοιο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι απλά το έβλεπε τραγικά από το δικό του το μυαλό. Που φοβάται και νομίζω ότι θα ξαναδεχτεί βία. Ξέπλυνε το τον και βρίσκει τον και τέτοιο. Και αυτό το βλέπει έτσι. Ενώ αυτοί απλά θέλουν να το ξεβάψουν. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι εκεί πέρα. Γιατί γενικά δεν είναι. Πέρα από μια φάπα που του ρίχνει. Που... Σοβαρή φάπα, μαλάκα! Ευχαριστώ δικαί μου και του κάνει. Τόου! Μετά σκοτώνουν τον άλλον, ρε φίλε. Αλλά τον σκοτώνουν είναι πάλι στο μυαλό του, γιατί δεν το βλέπει ποτέ. Είναι λίγο. Τον σκότωσαν, ρε. Λες, τον σκότωσαν. Τον σκότωσαν. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Ωραία. Άλλο πράγμα που, που μπορεί να είναι στο μυαλό του είναι ότι στην απομόνωση. Ήρθε η Χάρλι ή δεν ήρθε. Θα σου πω, γενικά γι' αυτό είναι και αυτό που σου είπα στο τέλος. Ότι εγώ φοβάμαι ότι μπορεί όλο αυτό να το φανταζόταν και να μην υπήρχε η Harley πουθενά. Και όχι, ρε μαλάκα, την αναγνώρισαν και άλλοι χαρακτήρες. Αλλά... Πάτε με την. Πώς την είπε, την αγαπημένη σου να αποδράσετε και. Πρέπει να ήταν αληθινό πρόσωπο η Harley, ναι. Πρέπει. Εντάξει, αληθινό πρόσωπο ήταν και άλλοι στο ένα, αλλά ενώ. Απλά ρε μαλάκα, που... την άφησα να μπει. Στην απομόνωση έτσι, επειδή τι. Ξα, εγώ νομίζω ότι ξέρεις τι έκανε, επειδή λέει πάντα παίρνω αυτό που θέλω. Πολύ πιθανόν να... Κάτι του έδωσε ρε φίλε. Του φρουρού. Ναι. Άρα μπήκε. Εγώ πιστεύω μπήκε, ναι. Και μπήκε αυτό, ξέρεις. Ναι, μπήκε αυτός και έτσι έχουμε το γιο του. Κολοδάχτυλα μοιράζει ρε μαλάκα. Ξα, δεν ξέρω, θα φάει backlash, ήδη λίγο τσέκαρα το letterbox και ή θα πάρει μια κατηφόρα τεράστια τώρα ή θα βγουν αυτοί και θα πούνε αυτοί που θα πούνε ότι είναι ξεχωριστός και είναι κομπλέ. Και ακόμα δεν ξέρω σε τι στρατόπεδο θα πάω εγώ. Με έχει διχάσει αυτή η ταινία. Okay. Σαν sequel του Joker. Αν ήταν μόνη της θα έλεγα ότι είναι κακή. Ναι. Αν το έβλεπα μόνο του θα έλεγα ότι είναι κακή, δεν έχει κλιμάκωση, δεν γίνεται τίποτα. Κατάλαβες. Ενώ επειδή είναι Τζόκερ, κάθε φορά. Περιμένεις όμως. Ναι, κάθε φορά σε γαμάει. Και γίνεται αυτό. Δηλαδή μπορεί να μην έχει μια κλιμάκωση. Δεν ξέρεις ποιο είναι το αλλά είναι σαν. Θέλεις να γίνει αυτό, φίλε. Δεν θα γίνει αυτό. Θέλεις να γελάσει. Δεν θα γελάσει. Ναι, θες αλλά να... το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι ξέρεις ποιος είναι, ρε φίλε. Αυτό δεν γίνεται. Πώς θα πάει. Να μην μαλάκα εσύ είναι το αντίθετο του Νόλαν, ο άνθρωπος. Δεν γίνεται, μαλάκα. Ο Νόλαν πήγε και έκανε ταινία για τον Batman. Έτσι όπως ήταν. Με σούπερ καύλα. Ναι. Όπως ήθελε να το κάνει. Κάπως έβαλε την ιστορία να βγάλει ένα κωμικό στοιχείο. Ο άλλος έκανε ταινία για τον Τζόκερ και ό,τι κωμικό υπάρχει το έβγαλε. Εγώ γέλασα. Όχι κωμικό. Ό,τι κόμικ friendly υπάρχει, κόμικ κάνον ας πούμε, το πέταξε. Αλλά και εσύ είναι τα αντίθετα αυτή ρε. Όπως λένε για τον Τζουντζίτο και τον Μιγιαζάκι. Μαλάκα βρήκα ένα δεύτερο ζευγάρι αντίθετων σκηνοθετών ας πούμε. Και να δεις. Ότι δεν θα βγάλει τριλογία. Ακόμη και σε αυτό το έχει κάνει αντίθετο. Θα είναι διλογία, ρε μάλακα. Τώρα... Γιατί θα πει δεν μπορώ να κάνω τριλογία επειδή έχει κάνει ο Νόλαν τριλογία πάνω στο DC. Called it. Δεν νομίζω. Called it, μάλακα. Να το πάρουμε συνέντευξη, να το φέρουμε εδώ. Αλλά ξέρεις, δεν μου αρέσει αυτή η cringe κομμωδία. Αυτό το awkward. Ναι, ναι. Καμάει, ρε μάλακα. Γέλασα. Ήταν... Ξανά πήρε το σκαμπό και το φέρει στο κεφάλι. Γέλαγα, μάλακα. Πω δίπλα ήταν μια κοπέλα που όταν έκανε Harley αυτό δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε και κοίτα για αλλού. Εγώ μαλάκα γελούσα με το σκαμπό στο κεφάλι του άλλου. Μαλάκα, είχε πολλά σημεία που έφτασε στο τσακ. Ναι, ναι, ναι. Πολλά σημεία. Το παίρνω άλλο συνέντευξη και παίρνει το τσιγάρο και λέω θα το κάψει το μάτι. Κάψω το στο μάτι. Εκεί περίμενε εσύ να το σκοτώσει κάτι. Ναι, κάτι κάνε ρε μαλάκα εκεί πέρα. Γιατί. Είσαι ο Τζόκερ. Εμένα δεν μου το έβγαζε. Εγώ νομίζω ότι ήταν reformed ρε μαλάκα. Ήταν reformed. Αν ήταν να πει για το τι είναι ταινία, τι πραγματεύεται, τι είναι ρε μαλάκα. Δεν είναι κάτι. Τι είναι, δεν είναι. Κοίτα, θα μπορούσες να πεις πολύ γενικά το πώς είναι ένα άτομο το οποίο δεν ξέρει και δεν ξέρεις κι εσύ αν έχει κάτι. Γιατί ούτε και αυτός ξέρει, δεν είναι σίγουρο. Ξέρει ότι έχει περάσει δύσκολα, αλλά δεν ξέρει αν έχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Δεν το πιστεύει ότι έχει πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα το λέει δικηγόρος του και το ψιλοπιστεύει. Είναι λίγο χαζός.
Ναι, είναι. Low IQ Arthur, ναι, το λέγανε. Ό,τι ακούει το πιστεύει, τέλος πάντων. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Οπότε, δηλαδή, κάπως λίγο προσπαθεί, πιστεύω, να δείξει τη μεριά ενός χαρακτήρα ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα και αυτά, και πώς τον μπορεί να τον διαχειριστεί ο κόσμος, πώς μπορεί να τον εκμεταλλευτεί ο κόσμος, πώς μπορεί να νιώσει ότι είναι ο Θεός, πώς μπορεί να νιώσει ταυτόχρονα ότι είναι ένα τίποτα. Δηλαδή, βλέπεις αυτά τα σκαμπανεβάσματα ενός ανθρώπου που, ρε φίλε, ζει ανάμεσά μας, αλλά δυστυχώς περνάει έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό. Αλλά είναι ένας απλός άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έτσι το βλέπω, ρε φίλε. Έτσι, ναι, έτσι πρέπει να είναι. Εγώ ξενέρωσα από πέρα. Ρε φίλε, θα σου πω. Μου ήταν σαν jumpscare. Ήταν jumpscare. Ρε φίλε, αν ήταν ο Μάκης. Λες αν ήταν στημένο που του είπε ο φύλακας, έλα. Έχεις τέτοια. Μπορεί. Και να ήταν. Γιατί δεν εμφανίστηκε ποτέ ο φύλακας, ρε φίλε. Μπορεί. Τον φάγανε, αλλά και στο αγόρι μας. Αλλά θα σου πω κάτι. Εμένα δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Αλλά δεν με χάλασε. Γιατί λέω, καλό, ωραίο. Μας γάμισε. Ανθρώπους σαν και εμένα, μας γάμισε. Λοιπόν, ωραία, αφού ανθρώπους σαν και εσένα σας γάμισε, πάμε να περάσουμε στο section της βαθμολογίας. Μαλάκα, θέλω χρόνο. Μαλάκα, θέλω χρόνο να βάλω βαθμολογία για αυτό. Όχι, να βάλω βαθμολογία εγώ. Ωραία, θέλεις τότε να πεις για μένα. Ναι. Είχε πολλά στοιχεία, πιστεύω, που σου άρεσαν. Και ήταν πολύ γεωμένο, απλά δεν ξέρω αν ήταν υπερβολικά γεωμένο για τα γούστα σου. Γιατί ούτε full surreal ήταν, για να πεις ότι παίζεις τα νερά σου, ούτε πολύ, πώς να σου το πω, δεν είχε αρκετή τρέλα, ρε. Θα την εκτιμούσε τη τρέλα. Οπότε δεν θα πω με κάτι πολύ υψηλό. Θα παίξω με ένα πολύ ελπιδοφόρο εφτάρι. Ρε μαλακα, πες το στα 5. Με ένα πολύ ελπιδοφόρο 3,5. 3,5, ε. Okay. Να ξέρεις. Ελπιδοφόρο όντως, γιατί ναι, γενικά, ναι, ναι, είμαι δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η ταινία, ρε φίλε, πώς να σου πω, ανοίγει πολλές συζητήσεις και αυτό το εκτιμάς. 3,5 είχα βάλει στο 1. Δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερο από το 1. Αλλά ίσως μου άρεσε περισσότερο από το 1. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι υποκειμενικό, είναι δικό σου. Γενικά σαν ταινία, άμα τις έβλεπα αυτές τις δύο, ποια θα προτιμούσα να ξαναδώ, θα προτιμούσα να ξαναδώ την 1. Ωραία, παρόλο που οι δύο μου άρεσε περισσότερο. Γιατί έχει περισσότερα πράγματα να σου δώσει ένα. Οι δύο είναι πιο. Ρε φίλε, είναι να δεις μια ταινία. Είναι απλά μια ταινία, πέρασα καλά, δηλαδή σε ένα χρόνο δεν θα τη θυμάμαι. Όχι, δεν νομίζω να κάνει τώρα όπως έκανε το 19 δεν το 1, ρε. Οπότε από αυτή την άποψη και μόνο θα πάει πιο κάτω από το 1. Θα το βάλω 3 στα 5. 3, ε. 3. Ψηλό είναι, μαλάκα. Για σένα. Μ' άρεσε όμως, ήταν καλό. Δεν είναι κακό έργο, ρε φίλε, δεν είναι κακό έργο. Απλά δεν μ' αρέσει να μου μεταχειρίζονται έτσι, ξέρεις. Τώρα ας πω εγώ. Πες μου, άκα, πώς με βοηθήσεις, ρε μαλάκα. Και εμένα λίγο με έχεις. Δεν με έχεις διχάσει τώρα που μιλάμε. Από την αρχή το φανταζόμουν ότι θα είχες αυτές τις αμφιβολίες. Λοιπόν, επειδή πήγες λοιπόν με τη σκέψη ότι περιμένω να δω πράγματα. Και ήθελες να δεις πράγματα. Και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Αλλά ταυτόχρονα σε ενόχλησε που σου αρέσανε πράγματα που δεν περίμενες ότι θα δεις. Ναι, ναι, μαλακά, το θεωρώ Τζόκερ. Ναι. Ναι, αυτό. Και λίγο, σε καμία περίπτωση δεν είναι στο επίπεδο του 1. Αλλά το 1 πρέπει να το έχεις βάλει κανένα 8-8,5. Δεν είναι σε καμία περίπτωση στο μυαλό σου σε αυτό το επίπεδο, αλλά είναι σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, γιατί παίρνει, ρε φίλε, κάποια πράγματα από το 1 και τα φέρνει στο 2. Δεν ξέρω, είναι και αυτό είναι για σένα, είναι λίγο skippable, ρε φίλε. Και δεν θα ήθελες να είναι skippable, γιατί αυτό σε ξενερώνει λιγάκι. Αυτό είναι, μαλάκα, όλη η ιστορία. Ναι. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Και σε ξενερώνει. Πιστεύω ότι αρχικά θα του έβαζες, δηλαδή πρώτη σκέψη με το που βγήκες από το σινεμά και το σκέφτηκες μόνος σου, θα του βάζεις ένα 3 με 3,5. Max. Αλλά πιστεύω ότι με μια δεύτερη σκέψη θα πήγαινες και στο 2,5. Ρε φίλε, είναι αντίθετα τα πράγματα. Εγώ με το που βγήκα από την αίθουσα ήμουν έτοιμος για σκότωμα. Λέω είναι 2 αστέρια. Max. Και μετά έρχεσαι να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω ότι. Okay, ρε φίλε. Δείχνει κάτι άλλο, οκ. Okay. Δείχνει έναν άλλο Τζόκερ. Δεν έχουμε δει ποτέ τόσο παθητικό Τζόκερ, ρε φίλε. Αν μην κάνει τίποτα. Ό,τι γίνεται στις ταινίες αυτές τις δύο, τον οδηγούν άλλοι. Δηλαδή, εμείς όταν βλέπαμε κάτι να γίνει στην Gotham, λέμε είναι ο Τζόκερ από πίσω. Και έχει σχεδιάσει όχι ένα, 4 σχέδια το ένα πίσω από το άλλο. Δεν έχουμε δει τόσο παθητικό Τζόκερ και είναι αυτή η ιδέα από πίσω, ρε φίλε, εμένα που με βάζει σε σκέψη. Σου λέω ήμουν να το χαντακώσω. Πλέον δεν θεωρώ ότι είναι για χαντάκωμα. Και κειμένομαι μεταξύ ενός. 3,5 με 5, ρε φίλε. Με 3,5 με 2,5. Βάλω 3. 3 νομίζω όμως ότι είναι πολλά. Άμα είναι να το βάλεις 2,5. 3 θα μπουν. 3, ε. 3 θα μπουν. Γιατί εντάξει, ήταν και όμορφη ταινία, μαλάκα.
Ήταν και όμορφη ταινία και εγώ θεωρώ ότι σηκώνει πιο πολύ συζήτηση το 2. Ναι. Πάνω στο χαρακτήρα του Τζόκερ όμως, έτσι. Το πω. Πάνω στο χαρακτήρα του Τζόκερ. Δηλαδή, άμα πεις ότι τι πρεσβεύει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, ο Τζόκερ σαν χαρακτήρας και τι έκανε αυτό το έργο. Okay, ναι. Πολύ έτσι, συγκεκριμένα εκεί πέρα σε αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πιο συζητήσιμη. Να απαντήσουμε σε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι αν δεν είχε βγει ο Taxi G, το Joker το 1 δεν θα ήταν καλό. Δεν θα ήταν καλό γιατί δεν θα ήθελε να το γυρίσει. Φάνηκε με το 2, δεν θέλει να γυρίσει Joker. Πόσο του βάλα? 3. Μένετε να αλλάξει αυτό. 3 και 3 εγώ, μέσος όρος 3. Οπότε η βαθμολογία μας για την ταινία είναι 3 στα 3. 3. Όχι, ρε, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Αν με ρωτάς. Κοίτα, σίγουρα πάντως είναι μια ταινία που δεν θα πάει στα Όσκαρ όσο καλά πήγε πρώτη. Δεν ξέρω αν θα πάει καν Όσκαρ, δεν θα πάει. Ίσως ρε φίλε για μουσική, για. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είχε original τραγούδια, πρέπει να έχει. Τι ήταν ρε μαλάκα το βουνό που είπε θα φτιάξω ένα βουνό. Δεν ξέρω. Κι εγώ το σκεφτόμουν, να σου πω την αλήθεια. Και λέω τι στο πουτσο να εννοώ. Ξέρεις τι σκέφτηκα εγώ. Βουνό από πτώματα. Δηλαδή φαντάσου τι προσδοκίες είχα εγώ. Λέω θα κάνουμε ένα βουνό από αλλά πτώματα. Αλλά μετά λέει μικρό λόφ. Ναι, θα ξεκινήσει από λόφ, ρε μαλάκα. 5 άτομα έχει τώρα στην αρχή. Ναι, δεν ξέρω. 6. Δεν ξέρω. Θα βγουν πάρα πολλά βίντεο που θα το αναλύουν και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός αυτή η ταινία θα εκτιμηθεί πιο πολύ. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Να ξέρεις. Δηλαδή θα είναι σαν μια σκεγγράφη σε άλλη του Τζόκερ. Μαλάκα. Θα αρχίσω να λέω musical, μαλάκα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Άμα δίνουν τόσο πολύ στην ιστορία και το κάνουν με σκηνοθεσία ωραία και δεν είναι βίντεο κλιπ. Ναι, ρε φίλε. Όχι, ρε. That's all, folks. Οι άλλοι βεφότανε, ρε μαλάκα. Και λες. Και ωραία, μαλάκα, τι μουσικά, μουσικάρες ρε φίλε. Μου άρεσε, ξέρεις τι, μου άρεσε αυτό το σπάσιμο.